Με ελπίδες και όνειρα για ένα θετικό αποτέλεσμα επισκέφτηκε την Κυριακή το Ρούφ Αθλητικός Όμιλος Χανιά. Ωστόσο, το τελικό 3-0 υπέρ της γηπεδούχου ομάδας άφησε μεγάλη πίκρα και στεναχώρια στο στρατόπεδο του ΑΟΧ, ο οποίος μάλιστα είχε τη συμπαράσει αρκετών φίλων του που βρέθηκαν στο γήπεδο του Ρούφ για να σταθούν στο πλευρό της ομάδας του Γιάννη Πετράκη. Η πρώτη καλή φάση στο μάτς, στο 8 από το σούτ του Καμπλιόνι, η μπάλα έφυγε έξω. Λίγο αργότερα, ο Πλουσίσης από τα αριστερά, αφού ταλαιπώρησε τον αμυντικό, έβγαλε τη σέντρα, έδιωξε μια αμυντική, η μπάλα έφτασε στον Χουφτ, ο οποίος έκανε σούτ που έφυγε πολύ ψηλά, πάμε το δοκάρι του Βουτσινά. Η πρώτη απειλή για τους γηπεδούχους με το σούτ του Καπουράνη, η μπάλα έκλειψε τον δοκάρι του Καλογεράκη και κατέληξε out. Στη συνέχεια, ένα μακρινό σουτ από τον Μπακάκη. Η μπάλα έφυγε πολλά μέτρα από την αιστεία του Βουτσινά, ο οποίος δεν ανησύχησε. Και πάλι ο ΑΟΧ στο προσκήνιο. Η μπάλα φτάνει στον Χουφτ, ο οποίος καθυστερεί, δεν βρίσκει το χώρο για να στάρει. Τελικά γίνει το σουτ, σιρτό η μπάλα στην αγκαλιά του Βουτσινά, το σουτ από τον Μπακάκη. Στο 36 ο ΑΟΧ κέρδισε πλεονέκτημα, καθώς ο Θεοδωρόπουλος για αυτό μαρκάρισμα πάνω στον Μπακάκη στο χώρο του κέντρου αντίκρισε την κόκκινη κάρτα του διαιτή Φώτη. Έτσι λοιπόν, από νωρίς σχετικά στο παιχνίδι, από το 36ο λεπτό, ο ΑΟΧ είχε αριθμητικό πλεονέκτημα λόγω της αποβολής του έμπειρου μέσου του Ρουφ. Ωστόσο, ο Ρουφ δεν πτωήθηκε και βγήκε στην επίθεση και έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία λίγο αργότερα, στο 37, από την πάση του Πενταβράκη για τον Μαρτίνο, ο οποίος σημάδεψε το δοκάρι του Καλογεράκη. Συνέχεια, ο Καπουράνης δεν κατάφερε να κάνει κάτι καλό για την ομάδα του. Στο 41. Η μπάλα φτάνει στον Πλουσίο, ο οποίος πιάνει το μονοκόμματο σουτ. Η μπάλα με πολλά φάλτσα έφυγε έξω τα δοκάρια του Βουτσινά. Όμως, λίγο αργότερα από τη σέντρα του Καπουράνη, η μπάλα φτάνει στον Λιόλιο από το άκρο της περιοχής. Δυνατό σουτ, δεν αφήνει περιθώριο στο Καλογεράκι. 1-0. Ο Ρουφ προηγείται στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου και σε ένα σημείο που ο ΑΟΧ έπαιζε με 10 παίκτες λόγω ενός τραυματισμού του Καμπλιόνι, ο οποίος ήταν εκτός και του προφέρονταν οι πρώτες βοήθειες. Ο Λιόλιος λοιπόν βάζει μπροστά το Ρουφ στο σκορ στις καθυστερήσεις του μάτς, σε ένα πολύ κακό σημείο για τον ΑΟΧ, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο βγήκε στην επίθεση για να ισοφαρίσει. Ο Χουφτ χάνει μια μεγάλη ευκαιρία από κοντά. Ευκαιρία χάνει και ο Αργυρίου στο 55, ο οποίος από κοντά αστόχησε. Ο ΑΟΧ, ο οποίος είχε μια ακόμα μεγάλη ευκαιρία από την πάσα από την πολύ ωραία τον Γιαννάκη για τον Αργυρίου στο 66. Ο Αργυρίου δεν καταφέρνει να νικήσει τον Βουτσινά, πίσω με τα πόδια παραχωρεί κόρνερ. Κλασική ευκαιρία στο 66 για τα Χανιά. Και αφού δεν έγινε το 1-1, έγινε το 2-0 από την κεφαλιά του Γάλλου, του Ζουλιέν, ο οποίος αφύλακτο στην καρδιά της περιοχής του ΑΟΧ δεν αφήνει περιθώρια στον Καλογεράκη. Ψιλοκρεμαστή κεφαλιά. 2-0. Το Ρουφ βάζει βάσεις για να κερδίσει τον Αθλητικό Όμιλο Χανιά και να πανηγυρίσει την πρώτη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Τα πανηγύρια δικαιολογημένα για τους Ερυθρόλευκους, που πέτυχαν και τρίτο γκολ με τον Μανιά που σκοράρει και στο κύπελο. Υποδειγματικό πλασέ. 3-0 στο 78 για το Ρουφ από την πολύ ωραία κάθε πάση του Πενταβράκη. Και ωραίο με το εξωτερικό πλασέ από τον Μανιά. Ο ΑΟΧ πίεσε για τον γκολ της τιμής στα τελευταία λεπτά. Έχασε τρεις ευκαιρίες. Τις δύο με τον Αργυρίου. Η μία εδώ κοντινή κεφαλιά έφυγε έξω από το αριστερό δοκάρι του Βουτσινά. Η δεύτερη στο 85. Πάλι κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια του Ρουφ και η τελευταία φάση στο μάτς από την προσπάθεια του Πλουσί, η μπάλα έφυγε έξω από τα δοκάρια του Βουτσινά. Όταν χάσεις 3-0 λες δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα, αλλά εμείς πιστεύω σήμερα ότι μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι ήταν όχι άδικο για την ομάδα του, τη δικιά μου, το σημερινό ας πούμε, αποτέλεσμα με βάση την εικόνα και των δύο ημιχρόνων. Είχαμε να παίξουμε μια καλή ομάδα, αλλά απέναντι σε μια καλή ομάδα πιστεύω ότι δημιούργησαν πάνω από 10 κλασικές ευκαιρίες για να βάλουμε γκολ. Δυστυχώς όταν δεν βάλεις γκολ είναι μοιραίο να φας γκολ. Με αυτό δεν θέλω να μειώσω την νίκη της ομάδας του Ρουφ και την προσπάθεια που κάναν ίσα ίσα. Απλώς θέλω να κάνω μια αποτίμηση αυτού που πραγματικά είδα στο σημερινό παιχνίδι και ξαναλέω, θεωρώ ότι ήταν άδικο για μας. Όμως, μέσα στο ποδόσφαιρο συμβαίνουν και αυτά. Όχι τακτικά, αλλά συμβαίνουν. Πρέπει αυτά που μας αναλογούν, γιατί δεν είχαμε καθόλου ευστοχία στην τελική προσπάθεια να δουλέψουμε προς την κατεύθυνση αυτή, να διορθωθούμε όταν κάνουμε ευκαιρίες να είμαστε πιο καλά οργανωμένοι για να μην τρώμε γκολ. Πήραμε τους 3 βαθμούς απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι τα Χανιά. Και δεύτερο, αποδείξαμε ότι έστω και με 10 παίχτες και μιλάω για το 35ο λεπτό που έγινε η αποβολή. Εγώ δεν θα σας πω αν ήταν δίκαιη ή άδικη. Εγώ λέω ότι μείναμε με 10 παίχτες στο 35.
Μετά το 35, πετύχαμε γκολ. Είχαμε δοκάρι, κάναμε 3 γκολ και δημιουργήσαμε άλλες 3 φάσεις για γκολ. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Ξανά συγχαρητήρια στους παίκτες μου.